και Θεσσαλονίκης. Ελάτε να συνδεθούμε, να ακούσουμε. Δημάρχου, να υπερασπιστεί τις δημοκρατικές παραδόσεις αυτής της πόλης για λογαριασμό όλων των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων του τόπου. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω καταρχήν τον Πρωθυπουργό που είχε αυτή την ευγενή καλοσύνη να έρθει για να μας συμπαρασταθεί, αν θέλετε, στην περιπέτεια που περάσαμε. Η περιπέτεια αυτή δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, όπως το είπε και ο πρόεδρος, ήταν ξεκάθαρα οργανωμένη. Το αντιληφθήκαμε επί τόπου. Ήταν ξεκάθαρα οργανωμένη. Δεν ξέρω τι τελικό σκοπό είχαν. Εκείνο που ξέρω όμως είναι το ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε. Τα τρία στρατιωτάκια που τιμωρηθήκαν με φυλακή, αυτά είναι παιδικά παιχνίδια. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να φτάσουμε στη ρίζα, να φτάσουμε να δούμε από πού ξεκίνησε η ιστορία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για τα καλά λόγια που είπε για τον αγώνα που κάνουμε για την πόλη. Να υπογραμμίσω, και όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Όταν λέω ότι θα είμαι δήμαρχος μέχρι 100 χρονών, ενώ προφανώς αντιλαμβάνεστε το ότι αυτή η πόλη δεν πρέπει να αλλάξει δημοτική αρχή για τα επόμενα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να αλλάξει, δεν επιτρέπεται να επιστρέψουμε πίσω στο μαύρο σκοταδισμό, στο φασισμό που δεν παίζει ρόλο αν είναι ακροδεξί, ακροαριστερή ή οτιδήποτε. Ο φασισμός είναι ένας. Ο φασισμός είναι ό,τι λέω εγώ και τίποτα άλλο. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει παράδειγμα δημοκρατικής πόλης. Και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους μετά. Εάν ξεκαθαρίσουμε ότι αυτός είναι ο στόχος και αυτός είναι ο αγώνας η Θεσσαλονίκη να είναι μια κατεξοχήν δημοκρατική πόλη, τότε τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε.